Σύντροφοι και φίλοι, καλησπέρα. Θέλουμε από αυτό το βήμα να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών και την εργατική τάξη της χώρας συνολικότερα να δουν την επόμενη μέρα των εκλογών και να ψηφίσουν με κριτήριο το πώς θα αντιμετωπίσουν την επόμενη κυβέρνηση που θα είναι το ίδιο αντιλαϊκή, είτε είναι κυβέρνηση συνεργασίας, είτε είναι αυτοδύναμη. Γυρνάμε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα, στην κάλπη και αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που διαφωνούν στα λόγια, ενώ συμφωνούν στα έργα και την πολιτική που ακολουθούν, που απορρέει από τη στρατηγική του σύμπλεψη με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η αντεργατική πραγματικότητα της επόμενης μέρας έχει θωρακιστεί με εκατοντάδες νόμους τα τελευταία χρόνια που έχουν ψηφίσει τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, όπως η ψήφιση του νόμου για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, που έφερε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, όπως ο περιβόητος νόμος Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τελικά τον έβαλε σε εφαρμογή, ώστε να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός ανάλογα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, και δικαίως σήμερα έχει χαρακτηριστεί νόμος Βρούτσι Αξιόγλου. Στον κλάδο μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, με τους κομμουνιστές μπροστάριδες στην οργάνωση της πάλης, κόντρα σε αυτόν τον νόμο, καταφέραμε να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις σε μία σειρά έργα στην Αττική, με αυξήσεις στους μισθούς και καλυτέρευση των συνδικών εργασίας, υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, σε σύγκρουση πάντα με την εργοδοσία και το πολιτικό της προσωπικό. Άρα, για τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών, το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα εφαρμόσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά αν θα είναι δυνατό το κουκουέ, δηλαδή η δύναμη που είναι σταθερά μέσα στους χώρους δουλειάς, βάζει μπροστά τα συμφέροντα των εργαζομένων και οργανώνει τον αγώνα όχι μόνο για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να έχουμε όλη η εργασία ικανή να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, σύγχρονα δικαιώματα και ελεύθερο χρόνο. Η δύναμη που παλεύει για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο εργαζόμενος δεν θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής, στην κατανομή του πλούτου, ώστε να ανεβαίνει συνολικότερα η ποιότητα ζωής για όλους. Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν και να δυναμώσουν το ΚΚΕ, τη μόνη πολιτική δύναμη που στέκεται σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Σήμερα πολλοί εργαζόμενοι βλέπουν θετικά το κόμμα, αναγνωρίζουν τη συνέπειά του, παρακολουθούν τις θέσεις του, προβληματίζονται, έστω και αν ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Δεν έχουν πιστέψει ακόμη στη δύναμή τους. Η πείρα από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος δείχνει ότι η δύναμή μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Οι κατακτήσεις έρχονται με σκληρούς ταξικούς αγώνες, αλλά για να ξεδιπλωθούν δυνατοί αγώνες απαιτείται και δυνατό κουκουέ. Ισχυρό κουκουέ, λοιπόν, εγγύηση για τους αγώνες και την προοπτική, μια δύναμη που από την επόμενη κιόλας μέρα θα παλέψει για το δυνάμωμα των εργατικών διεκδικήσεων μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοτάξια, στα γιαπιά και σε όλο τον κλάδο συνολικότερα, για να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα, να απαλλαγεί από το βαρύδι του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, από τα τσιράκια της εργοδοσίας. Για πραγματική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, πάντα στο πλευρό του λαού, πάντα στο πλευρό των εργαζομένων. Να είστε καλά και καλούς αγώνες.